Βρισκόμαστε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, όπου το τριήμερο 3 έως 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η διαχείριση του πολιτισμού ως απόθεμα παιδείας και ανάπτυξης στη σύγχρονη κοινωνία». Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Καμπυλωμάτη Παρασκευή. Πράγματι, όπως ακούσαμε, πραγματοποιήθηκε ένα ιδιαίτερο συνέδριο στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας που μας φιλοξένησε αυτό το τριήμερο. Ένα συνέδριο το οποίο είχε μια πλούσια θεματολογία. Δεχτήκαμε πληθώρα εισηγήσεων υψηλού επίπεδου και είναι σημαντικό ότι είχε ευρεία διεθνή απήχηση. Αγγίξαμε το θέμα του πολιτισμού, διότι το συγκεκριμένο θέμα είναι πολυδιάστατο, στην έννοια της οικονομίας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, της δημιουργίας, της κρίσης. Το λόγο έχει για το Αρχαιολογικό Μουσείο η κυρία Κοντογιάννη Θεοδώρα, αρχαιολόγος, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά και εμείς η εφορία αρχαιοτήτων Άρτας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση και πρόκληση να φιλοξενήσουμε αυτό το συνέδριο στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς η θεματική του που έχει σχέση με τον πολιτισμό και με την παιδεία είναι κάτι που μας αγγίζει ιδιαίτερα. Είναι γνωστό ότι η εφορία αρχαιοτήτων Άρτας φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτού του είδους και στο μουσείο και είναι πάντοτε αρρωγός σε τέτοια εγχειρήματα. Το λόγο έχει ο κύριος Αυδίκος Θανάσης, υπεύθυνος πληροφορικής και νέων τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Άρτας. Καλημέρα και από μένα. Το συνέδριο λόγω της πανδημίας του COVID-19 πραγματοποιήθηκε υβριδικά, δηλαδή με συνδυασμό διαζώσεις και διαδικτυακών συνεδριάσεων. Εγχείρημα που περιείχε από τεχνικής άποψης κινδύνους στην υλοποίησή του. Αν αναλογιστούμε τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Άρτας. Την Παρασκευή διοργανώθηκαν μία διαζώσεις και μία παράλληλη μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex συνεδρία, η οποία μεταδόθηκε και μέσω του καναλιού Web TV. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν μία διαζώσεις, μία παράλληλη διαδικτυακή μέσω της πλατφόρμας Webex και μία ακόμη παράλληλη διαδικτυακή, η οποία αναμεταδόθηκε και από όλα τα υπόλοιπα κανάλια της Web TV. Θα περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις. Κύριε Κατσαρέ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του συνεδρίου και τι εξυπηρετεί? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ερχόμενη στη θέση αυτή στην οποία υπηρετώ, είχα ένα όραμα. Δεδομένου ότι κάθε θέση ευθύνης δίνει ανάλογες ευκαιρίες και δυνατότητες. Άλλωστε και το καθηκοντολόγιο του Διευθυντή Εκπαίδευσης προβλέπει ότι δεν σταματά στο διοικητικό γραφειοκρατικό έργο, αλλά έχει και επιστημονικές δραστηριότητες. Ένα λοιπόν διεθνές συνέδριο δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με επιστήμονες, να προωθηθεί η γνώση, η επιστημονική σκέψη, να γίνει ανταλλαγή απόψεων, στάσεων, ιδεών, να υπάρξει γόνιμος διάλογος, να προσεγγίσουμε το θέμα το οποίο έχουμε υπό διαπραγμάτευση, προκειμένου να το αγγίξουμε πολυπρισματικά. Έτσι λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλογο. Ένα διάλογο με το παρελθόν, το παρόν, να δούμε το αύριο. Να δείξουμε το πολιτισμικό αγαθό, την πολιτισμική μας κληρονομιά. Να προσεγγίσουμε διαπολιτισμικά το θέμα του πολιτισμού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολιτισμός αφενός είναι όλα όσα υπάρχουν γύρω μας. Όμως το βασικότερο στοιχείο του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής του ανθρώπου για να μπορέσει να δει και να προάγει πραγματικά τον πολιτισμό στην κοινωνία.
Η έννοια του πολιτισμού είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ευρύτατη για αυτό το πολιτισμικό αγαθό. Προσεγγίζεται διαφορετικά από κάθε λαό, αλλά και από κάθε εποχή, τόσο κατά τη δημιουργία του, όσο και κατά την εξερεύνησή του. Εν τούτοις, τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής μας επιβάλλουν μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Ποιος είναι ο ρόλος της παιδείας, πρωτίστως, αλλά και της εκπαίδευσης, ειδικότερα στην προσέγγιση αυτού του θέματος? Σας ευχαριστώ για το κέριο ερώτημα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να σας αναφέρω ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι από τη φύση τους στοιχεία πολιτισμού. Εμπερικλεί λοιπόν η διαπολιτισμική εκπαίδευση σε μακροεπίπεδο κράτους, σε μεσοεπίπεδο σχολείου, σε μικροεπίπεδο τάξης, τα στοιχεία ανάδειξης των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία ανάδειξης του σεβασμού στον άλλον, του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Όλα αυτά αναδιαρθρώνονται στο σχολείο και υλοποιούνται. Από ποιους όμως? Από τους εκπαιδευτικούς και φυσικά υπό την ηγεσία του διευθυντή, ο οποίος πρέπει να έχει το όραμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Βασικό λοιπόν σημείο είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε στρατηγικές διαπολιτισμικές. Κομβικό ρόλο έχει ο διευθυντής, ο οποίος με το όραμά του θα τους εμπνεύσει, και φυσικά η διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών των μαθητών, έτσι ώστε να συνυπάρχουν. Το διαπολιτισμικό σχολείο γιορτάζει. Τι γιορτάζει? Την πολιτισμική ποικιλομορφία. Γιατί όλοι μας ευνοούμαστε μέσα από το διάλογο των πολιτισμών. Όλοι έχουμε και να δώσουμε και να πάρουμε. Να γνωρίσουμε γλώσσες, ήθη, έθιμα, διαφορετικά στοιχεία πολιτισμών. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν εμφορούμαστε των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προχωράμε σε ένα σχολείο που στοχεύει να δημιουργήσει, να βοηθήσει, να υποστηρίξει τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για την αειφορία και το αειφόρο σχολείο. Πολλοί συνδέουν την έννοια της αειφορίας με πτυχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή με οικονομικά μεγέθη. Το συνδέει και στον τομέα της αειφορίας με τον πολιτισμό? Υπό ποια έννοια η αειφορία μπορεί να γίνει πολιτισμικό αγαθό ή παράγοντας πολιτισμού? Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι η ερώτηση την οποία μου υποβάλλετε συνδέεται στενά με την ερώτηση σχετικά με την αξία της διαπολιτισμικότητας, το ρόλο της εκπαίδευσης και της παιδείας. Σαφώς και το αειφόρο σχολείο συνδέει τους στόχους του με τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με τη γνωριμία, αποδοχή, ανάδειξη, κοινά και διαφορετικά στοιχεία των μαθητών. Με τη γνωριμία του άλλου. Με την αποδοχή. Γιατί προάγει την κριτική σκέψη, γιατί προάγει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, γιατί προάγει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, γιατί δίνει ένα δημοκρατικό πνεύμα, ένα πνεύμα συνεργασίας, συμμετοχικότητας μέσα στον χώρο του. Η βασική του ιδέα είναι η ενσωμάτωση των αξιών και των αρχών της αειφορίας σε όλες του τις λειτουργίες. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το σενάριο που δεν σας ρώτησα? Πραγματικά θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση του συνεδρίου, τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης Υπήρου Μακεδονίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας, το Σύλλογο Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας, τη συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Άρτας, επίσης την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, η οποία βοήθησε πραγματικά τα μέλη της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης, τα μέλη της Γραμματείας, το Μουσικό Σχολείο Άρτας. Θα ήθελα επίσης, αν μου επιτρέπετε, να τονίσω ότι ονομαστικά κάποια πρόσωπα να αναφέρω και να τονίσω ότι το συνέδριο αυτό ήταν χρονοβόρο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που ετοιμάζεται. Όμως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε να στηθεί και ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Συμμετείχαν ενεργά σε αυτό, δουλεύοντας αγώγιστα, νυχθημερών. Οι κύριοι Σερδενές Ιωάννης, Αυδίκος Αθανάσιος, Χρήστου Νικόλαος, η κυρία Κική Θεοδόρου, η κυρία Λίκα Ελευθερία, οι κυρίες Δόδου Σοφία, Μέρη Βαραγκούλη,
Καρατζένη Μαρκέλα, Σερέτη Δήμητρα, ο κύριος Καψάσκης Ιωάννης, Ζαχαρέλος Ιωάννης, Δρούγας Βασίλης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραφίδα συνδικής για την αναμετάδοση σε διεθνές επίπεδο των εργασιών του συνεδρίου και να τονίσω ότι χωρίς τη βοήθεια, την τόσο σημαντική του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, του κ. Σουτόπουλου Νίκου, ο οποίος είναι συντονιστής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Υπήρου, δεν θα είχαμε την τόσο δυνατή επιτυχία και τη συμμετείχε ενεργά εκπροσωπώντας το ρόλο του. Κυρία Κοντογιάννη, η αρχαιολογία έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη του πολιτισμού. Μια αρχαιολογική έρευνα, όμως, πόσο καιρό παίρνει για να αποκαλύψει τα μυστικά της, τα μυστικά ενός ολόκληρου πολιτισμού που κρύβονται συνήθως κάτω από τη γη? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε ένα μικρό μέρος από το έργο που κάνουμε ως αρχαιολογική υπηρεσία και αρχαιολογικό μουσείο Άρτας. Καταρχήν να σας πω, φαντάζομαι είναι γνωστό, ότι κάτω από τη σημερινή πόλη της Άρτας είναι χαμένη η αρχαία Αμβρακία. Η αρχαία πόλη που ιδρύθηκε από τον 7ο αιώνα π.Χ. αλλά ήκμασε τον 3ο αιώνα όταν ο Πύρος την έκανε πρωτεύουσα του κράτους του. Οι ανασκαφικές έρευνες στην Άρτα έχουν αρχίσει, μετρούν περίπου έναν αιώνα πια. Αλλά την τελευταία πεντηκονταετία είναι με πιο συστηματικούς ρυθμούς πραγματοποιούνται οι έρευνες. Έτσι λοιπόν η αρχαιολογική υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να συνθέτει σιγά σιγά και σταδιακά το πάζλ της αρχαίας πόλης. Τα ευρήματα από αυτές τις έρευνες και τα συμπεράσματα όσα έχουν βγει μέχρι στιγμής για την λειτουργία της και την ζωή αυτής της πόλης φιλοξενούνται στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Όμως το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας δεν έχει μόνο το σκοπό την παρουσίαση των ευρημάτων. Ο σκοπός του είναι και εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός. Έτσι λοιπόν το μουσείο που μετρά περίπου τα 10 χρόνια λειτουργίας μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω γιατί αφορά και το θέμα του συνεδρίου που παρουσιάστηκε εδώ, που πραγματοποιήθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι ότι το μουσείο έχει κάνει πάρα πολλές και κάνει πολλές θεματικές ξεναγήσεις για μαθητές και πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα με μεγάλη και πλούσια ποικιλία θεμάτων και με πολύ μεγάλη επίχυση. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βραβείο που παίρνουμε, η απήχηση που έχουν στους μαθητές αυτές οι επισκέψεις και πιστεύω ότι τα συμπεράσματα από αυτό το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε εδώ με τόση μεγάλη επιτυχία θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια και των εκπαιδευτικών αλλά και των ανθρώπων του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χρήστου, ποιες εντυπώσεις σας και τα συμπεράσματά σας από τη διεξαγωγή του συνεδρίου? Πέρα από τα στενά όρια της Άρτας, της Επίρου, της Ελλάδας και όλου του ελληνισμού, παγκόσμια ήταν η απήχηση του συνεδρίου μας, που μεταδόθηκε διαδικτυακά μέσα από το κανάλι Web TV της Γραφίδας Συνδικής, καθώς και το κανάλι της στο YouTube, στις πλατφόρμες της γραφίδασυνδικής.gr. Ως υπεύθυνος της τεχνικής ομάδας υποστήριξης του συνεδρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της και συγκεκριμένα τον κύριο Σερβενέ, τον κύριο Αυθίκο και τον κύριο Καψάσκη, οι οποίοι κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία και οργάνωση. Ιδιαίτερα να αναφερθώ στην ασύρματη ζεύξη του Αρχαιολογικού Μουσείου με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, που επιτέχθηκε από τον κύριο Αθανασίου Χρήστο, τεχνικό ραδιοτηλεπικοινωνιών. Όσον αφορά το θέμα των βεβαιώσεων που θα δοθούν στους εισηγητές και στους συνέδρους, θα ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου μέσα στη εντός της εβδομάδος και μπορούν να γίνει αυτοματοποιημένα από εκεί. Να επισημάνω ότι το εγχείρημά μας σε ό,τι αφορά το τεχνικό μέρος έγινε σε διάστημα 2 μηνών από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο γιατί πίστεψε σε αυτό και ενστερνίστηκε την ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Συνεχίζουμε. Η διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου με κεντρικό θέμα τον πολιτισμό
Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας, καθώς ο πολιτισμός είναι η βάση στις εξελίξεις του κάθε λαού, είναι το παρόν, το παρελθόν, αλλά και τον μέλλον. Υπάρχουμε μέσα από τον πολιτισμό, εξελισσόμαστε μέσα από αυτόν και θα μείνει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το έργο που θα κληροδοτήσουμε. Θεωρούμε χρέος μας την προσπάθεια να αναδείξουμε τα στοιχεία πολιτισμού και τις πατρίδες. Σε αυτό το συνέδριο ήταν ιδιαίτερα τιμητική και σημαντική η συμμετοχή και από την πλευρά μου προσπάθησα να συντονίσω και τις διαδικαστικές λειτουργίες σχετικά με τις παροχές προκειμένου να στηθεί το συνέδριο, γιατί όπως γνωρίζουμε, πέρα από τους άλλους πόρους, απαραίτητη είναι και η υλική συμμετοχή. Έτσι, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, τη στήριξη του Δήμου Αρταίων, των Δήμων Πογονίου και Κόνιτσας και Ζαγορίου, το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολης, τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Χρήστος Τσεβάς, καθώς όμως και μεμονωμένους επιχειρηματίες της πόλης μας, όπως τον κύριο Γιαννούλη Στάθη, φαρμακοποιό. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν κοντά μας και βοηθήσατε με κάθε τρόπο για την υλοποίηση αυτού του συνεδρίου.